για 80. Ο αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σήμανε συναερμό στο Υπουργείο Υγεία. Ο Κωνσταντίνο Ιωάννου συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη αύριο το πρωί με κάποια από τα μέλη τη επιδημιολογική ομάδα ώστε να εξετάσουν τα νέα δεδομένα και να προετοιμαστούν για την κρίσιμη σύσκεψη τη Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι πληροφορίε μα αναφέρουν ότι στο Υπουργείο Υγεία βρίσκονται σε επιφυλακή και γρήγορση αφού ψήφιο αριθμό κρουσμάτων κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και ένα, και ένα θα πρέπει πάθη, θυσία να αποφευχθεί. Να δούμε χρυσόστομα τώρα το προφίλ των ε, νέων ε, κρουσμάτων. Είναι σημαντικό να ξέρουμε το τι ακριβώς γίνεται. Ακριβώ, Νικήτα, τα 7 κρούσματα εντοπίστηκαν από τη διαδικασία τη συχνηλάτηση ήδη επιβεβαιωμένων περιστατικών. Πρόκειται για τέσσερι Κύπρου, οι οποίοι δεν έχουν συμπτώματα και αποτελούν επαφέ του ζευγαριού που είχε έρθει από την Ολλανδία στι 17 Ιουλίου. Άλλα δύο κρούσματα αποτελούν επαφέ του κρούσματο που εντοπίστηκε στι 27 Ιουλίου, που με τη σειρά του είχε επαφή με κρούσμα που ανακοινώθηκε στι 24 Ιουλίου. Ούτε αυτά τα δύο κρούσματα είχαν παρουσιάσει συμπτώματα. Ενώ το 7ο κρούσμα που εντοπίστηκε από τη διαδικασία τη συχνηλάτηση είναι η σύζυγο τη γυναίκα από τη από τι Φιλιππίνε που εντοπίστηκε θετική προχθέ, οι δύο διαμένουν στη Λεμεσό και επέστρεψαν στην Κύπρο από τι Φιλιππίνε προσφατά. Ενώ είχαμε και πέντε κρούσματα που εντοπίστηκαν μετά από ιδιωτική εξέταση ακριβώ και τα τρία εξ αυτών έχουν ταξιδιωτικό ιστορικό. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα άτομο στη Λεμεσό που έκανε το τεστ ιδιωτικά αφού παρουσίασε συμπτώματα. Είπε ότι δεν είχε επαφή με κρούσμα και δεν είχε ταξιδέψει, άρα θεωρείται ορφανό κρούσμα. Επίση, άλλα δύο άτομα από τη Λεμεσό εντοπίστηκαν θετικά αφού υποβλήθηκαν στην εξετάση ιδιωτικά αφού ήθελαν να μεταβούν στα κατεχόμενα. Είχαν πρόσφατα επιστρέψει στην Κύπρο από την Αγγλία. Επίση, ένα άλλο άτομο από τη Λεμεσό υποβλήθηκε στην εξετάση ιδιωτικά αφού επέστρεψε πρόσφατα από τη Σαντορίνη και παρόλο που δεν είχε συμπτώματα ήθελε να ελιχθεί. Το τελευταίο δύο από αυτή την κατηγορία αφορά σε άτομο που είχε συμπτώματα και έκανε ιδιωτικά το τεστ στη Λάρναγα. Τέλο, το 13ο κρούσμα εντοπίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματο παραπομπών από προσωπικού ιατρού και ελέγχου ειδικών ομάδων μέσω των ιατρων δημόσια υγεία. Πρόκειται για νοσηλευόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία. Τη έκαναν εξέταση διότι νοσηλεύεται τακτικά λόγω θεραπειών που λαμβάνει. Και αυξάνεται ταυτόχρονα και η ανησυχία Χρυσόστομε για την κατάσταση στη Λεμεσό. Ναι, Νικήτα, 7 από τα 13 κρούσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα αφορούν σε άτομα που διαμένουν στη Λεμεσό, εκ των οποίων τα 5 προέρχονται από την ίδια συστιβάδα λοιμόξεων. Τι τελευταίε εβδομάδε εντοπίστηκαν πέραν των 25 κρούσματων που αφορούν στην επαρχία τη Λεμεσού. Αλυσίδα μετάδοση έχουμε ωστόσο και στη Λευκοσία, με αυτή τη συστιβάδα λοιμόξεων να αποτελείται από τουλάχιστον 6 κρούσματα. Είναι επαφέ του ζευγαριού που, όπω αναφέραμε νωρίτερα, επέστρεψε πρόσφατα από την Ολλανδία. Χρυσό Μεσουρκούνη, ευχαριστούμε.